Γεια σας, γεια σας. Σ' αρέσει όπως είσαι ντυμένη σήμερα, σ' αρέσει πολύ, το είδα στην πασαρέλα σου, θέλω να ξέρεις. Νιώθω απλά πολύ άνετα. Για πες. Λοιπόν, εγώ δουλεύω ως μεσήτρια και κανονικά είναι το ρεπό μου. Δεν θα πήγαινα, αλλά κάθεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και λέω τώρα τι να κάνω, να τη χάσω. Εν τω μεταξύ, έχω και επέτειο με τον σύντροφό μου και έχουμε κλείσει για φαγητό το βράδυ. Α, μωρέ, να ζήσετε. Ναι, οπότε λέω, άκου, αγάπη μου, του λέω, θα πάω να κλείσω τη δουλειά. Να έχουμε εμείς μετά και για άλλες επαιτίες, να πάμε κανένα ταξιδάκι μετά, ξέρεις. Και μετά που λες, φεύγω αφού έχω κλείσει τη δουλειά, γιατί είμαι και πάρα πολύ καλή στη δουλειά μου, έτσι. Είμαι. Και αλλάζω στο αμάξι. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα παπουτσάκια. Έτσι σε βλέπουν οι κύριοι εκεί πέρα. Εγώ έχω και μια τσαντούλα στο... Ναι, φυσικά. Γιατί κορίτσια, καθαριότητα, εμείς ερχοντιά. Θα τα λέμε κι αυτά. Θανάση, πάρ' το σε fast forward. Θα πρέπει να τη δώσουμε λίγη ώρα. Βάζουμε τη τσαντούλα μέσα. Ωραία, έχουμε αλλάξει τα παπούτσια, λοιπόν. Έχουμε αλλάξει τα παπούτσια, ωραία. Και τώρα... Τώρα βγάζουμε μπλούζα. Ναι. Τη βγάζουμε. Στάσου, γιατί πέφτει κάτι κάτω. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να πέσει. Θέλουμε να πέσει. Το αφήνω να πέσει. Και θα κατεβάσω αυτό. Θα το γυρίσω. Και θα το κάνω έτσι μια ωραία φούστα μακριά. Ωραία. Ό,τι πρέπει για επέτειο, Νικόλ. Για επέτειο και παίρνω και το τσαντί μου. Το πιο μικρό. Για να δω. Έχω άλλα σκουλαρικάκια μέσα, δεν Έχουμε ξέρω αν άλλα σκουλαρικάκια μέσα, αλλά δεν τα βάζουμε για το ακουστικό. Είναι αυτά, εντάξει. Εδώ. Θα βγάλω τα σημεί και θα βγάλω αυτά. Θα βάλω αυτά εδώ. Λοιπόν, και έτσι θα πάω τέλος πάντων στην επέτειό μου. Εξαιρετικά. Παρακαλώ πολύ, βαθμολογήστε την προσπάθεια της Νικόλ μας. Όλγα, με έβαλες δύο. Ναι, Νικολέτα μου. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ όπως σε βλέπω έτσι. Ναι. Εντάξει, όντως είσαι η Νικόλα έτσι νομίζω. Ναι, νιώθω αυτό. Τι να κάνω, έτσι απελευθέρωση. Κανονικά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σου πω, τρελάθηκα με το αρχικό το look. Ναι, ούτε εγώ τρελάθηκα ίδια με το αρχικό το look, αλλά δεν έβρισκα και τίποτα άλλο να βάλω. Μου άρεσε όμως η μετατροπή που είχες αυτό που φαινόταν σαν... Δεν μου κάθισε καλά εν τέλει το πλεκτό πάνω. Okay, αυτά. Ευχαριστώ, Όλγα μου. 2,4 είναι ο μέσος όρος από τα κορίτσια. Μπορείς να πας τώρα. Παίρνω τα πραγματάκια μου. Γεια σας. Δημήτρη μου, θα ξεκινήσουμε από σένα. Έχεις πολύ ωραίο το πρόσωπό σου πάλι μαζί με τα μαλλιά σου, πάνε τρελά, με το κόκκινο το κραγιόν. Είσαι πάρα πολύ κομψή. Και μου αρέσει το πρωινό που γίνεται βραδινό με μια αλλαγή. Πολύ πολύ μικρή, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Για κάποια γυναίκα εκεί έξω. Θα ήθελα τα παπούτσια να μην είναι σουέντ, να είναι λίγο πιο γυαλιστρό το δέρμα, ώστε να μην χτυπάει, να μου κολλάει περισσότερο με το σατέν το δέρμα. Να μην το σατέν το φόρεμα που φοράς. Ναι. Τη φούστα με το. Όπως να είναι και δερμάτινη, γυαλιστερή η τσάντα σου για βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο look. Safe mode, κομψή όπως πάντα. Mm-hmm. Είσαι ένα κομψό κορίτσι. Κορίτσι. Ας το κορίτσι για αυτούς που τα λένε. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη. Πολύ ωραία, πάμε στην Ηλιάνα. Νομίζω ότι το αρχικό σου look είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις διαλέξει ένα πάρα πολύ ωραίο πουλοβεράκι από επάνω, που φέρνει μια ισορροπία στο look και θα το κάνει τόσο λαμπερό και τόσο βραδινό. Φλατ παπούτσια, ωραία τσάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα η μεγάλη που έχεις φέρει. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια που έχεις στο μπουγκί μέσα. Τη θεωρώ πάρα πολύ κομψή τσάντα. Και είναι τόσο εύκολο, αλλά και τόσο διαφορετικό το look. Όταν κατέβασες λοιπόν τη φούστα που πλέον φοράς από μέσα ένα πουκάμισο που έχει ένα ωραίο ντεκολτέ, που νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εκτέλεση για σήμερα για το task που έχετε να κάνετε. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο look και μια πολύ ωραία μετάβαση σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρία. Ευχαριστώ, χαίρομαι που σας άρεσε. Εξαιρετικά, και πάμε τώρα στο Στέλιο. Αυτό ο σύνολος ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Τα παπούτσια δεν με ενοχλούν, δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα αυτή. Δηλαδή βελούδο δεν είναι. Όχι, είναι και αυτή η σουέτ. Α, είναι σουέτ. Σαν το παπούτσι. Δεν ταιριάζει καθόλου με το σατέν. Στο αρχικό look ήταν πάρα πολύ ωραίο και με τα παπούτσια που φόραγες και με το πλεχτό από πάνω.
ένα πολύ ωραίο προσεγμένο ασπρόμαυρο σύνολο. Η τσάντα αυτή, η μεγάλη που μου αρέσει κατάλληλα πάρα πολύ, θεωρώ ότι δεν ήταν ιδανική για να συνοδεύει την πρώτη σου εικόνα. Είναι λίγο πιο καλοκαιρινή. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Θεωρώ ότι είσαι τόσο όσο πρέπει και στη μία περίπτωση και στη βραδινή περίπτωση και η μετάβαση είναι πάρα πολύ ωραία, γρήγορη, σωστή, εύστοχη. Okay. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλ, 10,4 είναι τελική βαθμολογία. Μπράβο, κορίτσι μου, μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.